Παρακάλεσα την κυρία Έλενα Δανάλη, είναι υπεύθυνη εξτρατεία για βιώσιμη γεωργία τη Greenpeace. Οι άνθρωποι τη Greenpeace, καταρχήν σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μα. ασχολήθηκαν, μελέτησαν το πρόβλημα, αναζήτησαν με τη βοήθεια τη επιστήμης και όλων των τάσεων τη πράσινη οικονομία και τη πράσινη ανάπτυξη εναλλακτικέ λύσει που θα μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστικά στην περιοχή. Και να είναι win-win και για το περιβάλλον και για τους ίδιους και για την τοπική οικονομία. Δεν ξέρω αν η εισαγωγή είναι ακριβής. Αν είναι ακριβής πάμε στο επόμενο που θέλω να είναι πριν ξεκινήσουμε το τι πρέπει να γίνει, το τι γινόταν λάθος μέχρι τώρα. Ναι και ακριβέστατη εισαγωγή και συμπληρωματικά να πω ότι αυτή η θεματική του, της αλλαγής του αγροδιατροφικού μοντέλου της χώρας ε, τη δουλεύει η Greenpeace, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace 30 χρόνια. Mm -hmm. Ξεκινήσαμε από πιο τεχνικό που ήταν όχι στα μεταλλαγμένα και έχουμε ναι. μια χώρα όπου απαγορεύει την καλλιέργεια για να περάσουμε στις φιλοπεριβαλλοντικές. Αυτό πέρασε. Πέρασε και στην κοινή γνώμη. Ακριβώς. Πέρασε και στην ομοθεσία βέβαια από τη στιγμή που το... η ιστορία με τα μεταλλαγμένα. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πω ναι. πως όταν οι πολίτες ενώνουν δυνάμεις και η πολιτική έχει βούληση έρχεται η νομοθεσία που προστατεύει. Αυτή λοιπόν η εκστρατεία για τη βιώσιμη γεωργία έχει δουλέψει σε διάφορες περιοχές της χώρας σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς, με συνεταιρισμούς. Αυτό που τώρα έρχεται στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια είναι η τεράστια καταστροφή που έγινε στο Θεσσαλικό κάμπο, η ευκαιρία για αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία και πώς αυτό το μοντέλο ε, της αναγέννησης και το μοντέλο της φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας μπορεί σιγά σιγά να εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Τι ήταν μέχρι χθε με βάση την, ε, την, την μελέτη που έχετε κάνει και την εμπειρία που έχετε, το μοντέλο που υπηρετούσε η, η, η αγροτική και η κοινοτροφική οικονομία στην περιοχή. Ένα μοντέλο με στρατηγικές εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις από επιδοτήσεις, κυρίως τρεματικές. Ένα μοντέλο που εξαρτήσεις από χημικές εισρωές... Φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ένα ε, μεγάλο μέρος παραγωγής που δεν ήταν για τροφή για ανθρώπους, ένα μέρος που ήταν ε, ένα, μια γεωργία ευάλωτη, γιατί όταν είναι η γεωργία εξαρτημένη από εξωτερικές ε, ε, συνθήκες και αναταραχές, είναι τόσο ευάλωτη όπως είδαμε τώρα η κλιματική κρίση, τι μας έδειξε στο Θεσσαλικό Κάμπο, δηλαδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, ότι το γεωργικό μοντέλο έτσι όπως ε, το εφαρμόζουμε είναι ευάλωτο. Ναι, υποψιάζουμε ότι αν ρωτήσουμε 10 και τους λέμε ήσασταν ευχαριστημένοι, νομίζω ότι 9 θα πούνε μια χαρά ήταν όλα. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι παραγωγοί ακολουθούν ε, τη χρηματοδότηση την εκπαίδευση και την προτεραιοποίηση που δίνει η πολιτεία. Mm -hmm. Εάν δεν υπάρχει προε... προτεραιοποίηση σε αγροοικολογική και φιλοπεριβαλλοντική γεωργία, οι αγρότες θα ακολουθήσουν για το βιοπορισμό τους αυτό που είναι, είναι, είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται δεν είναι να απευθυνθούμε σε ένα παραγωγή, σε ένα συνεταιρισμό ή σε μία ομάδα, αλλά κεντρικά πολιτεία. στην πολιτεία. Στο Υπουργείο, που είναι κατεξοχήν αρμόδιο και υπεύθυνο για την αγροτική ανάπτυξη τη χώρα, στην Περιφέρεια, στην τοπική διοίκηση. Πριν, πριν, πριν εξειδικεύσουμε, γιατί ε, θα τα δούμε ένα προς ένα, αναρωτιέμαι, όλα αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε είναι ελληνικέ πατέντες ή είναι πρακτικέ οι οποίε ισχύουν διεθνώ. Υπάρχουν και στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε αγροκτήματα που εφαρμόζουν. Αγροοικολογική είναι ανταγωνιστικά έγγιση. στο πεδίο τη ε, παραγωγή ή τη οικονομία. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μόνοι του εγκατελειμμένοι και αυτοσχεδιάζουν, δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί σε επίπεδο τοπική και εθνική οικονομία. Τι χρειάζονται λοιπόν, Την πολιτεία. Mm -hmm. Χρειάζονται την προτεραιοποίηση, τη χρηματοδότηση και τη διαρκή και συνεχή εκπαίδευση. Και να γίνουν παράδειγμα και μοντέλο για άλλα αγροκτήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εκτό Ελλάδα, αλλά ξαναλέω ότι υπάρχουν και αγροτήματα στη χώρα και υπάρχουν και αγροτήματα και στο Θεσσαλικό κάμπο που λειτουργούσαν. Με βιολογική γεωργία, βιοδυναμική γεωργία, αναγεννητική γεωργία. Υπάρχουν και στην Ευρώπη, ε, κοντά μα δηλαδή, αλλά και σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Ε, δεν είναι δηλαδή ένα μοντέλο ουτοπικό που το φανταστήκαμε και το ονειρευτήκαμε. Έχει... Ναι, η και... Κάζω. Μπαίνω στο μυαλό ενό από του καλλιεργητέ εκεί που λέει στραματική απόδοση. Αυτό είναι το πρόβλημα της ΚΑΠ. Η κοινή αγροτική πολιτική χρηματοδοτεί με βάση τα στρέμματα. Και αυτό είναι το πρόβλημα της κοινή αγροτικής πολιτική, γιατί θα έπρεπε κανονικά να χρηματοδοτεί με βάση την καλλιέργεια, τι παράγεται, και με βάση τους τρόπους με τους οποίους συντηρείται η καλλιέργεια και η γη. Ωστόσο, αυτή η ΚΑΠ, η τόσο προβληματική, έχει. Η ΚΑΠ είναι η κοινή, η κοινή αγροτική η πολιτική, η πολιτική. Είναι τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή το Ένωση. Το δημόσιο, η δημόσια Στην... χρηματοδότηση ναι. που πηγαίνει Στονίσθηση και στους καθορίζει στους... το τι καλλιεργείται και γιατί. Ναι και οι, 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 παραγωγοί, οι οποίοι ζουν από αυτό, ε, ε, ακολουθούν τη χρηματοδότηση. Αν η χρηματοδότηση στραφεί, και οι ίδιοι βέβαια οι παραγωγοί αντιληφθούν τα, τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα, όχι η παραγωγή τη Θεσσαλία σήμερα που είναι πληγέντε. Οι παραγωγοί τη Θεσσαλία σήμερα, πριν αντιληφθούν τη μεσομακροπρόθεσμη, το μεσομακροπρόθεσμο όφελό του, χρειάζονται πρώτα απ' όλα να συντηρίζουν το βιοπορισμό του για να μην καταστραφεί ο παραγωγικό ιστό τη χώρα. Να δούμε. Κάποιες από τις προτάσεις που έχουν μπει στο τραπέζι και που τέλος πάντων θέλει να βάλει προς την πολιτεία η Greenpeace για την ε, ανασύσταση και ανασυγκρότηση του Θεσσαλικού κάμπου. Δομούνται οι προτάσεις μας σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι η επίγουσα αποκατάσταση των πληγέντων, προφανώς, γιατί έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Και οι πληγέντες είναι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι μελισσοκόμοι. Μην ξεχνάμε έναν κλάδο αόρατο σχεδόν Εντελώ παραμελημένο και ξεχασμένο, για τον οποίο δεν μιλάει κανεί, ένα κλάδο ο οποίο είναι κλειδί για την επικονίαση, δηλαδή την ε. παραγωγή τροφή, δηλαδή ε. την ίδια μα τη ζωή. Και αυτό δεν αφορά το θεσσαλικό κάμπο μόνο. Αυτό αφορά και τον Εύρο. Ναι. Αφορά και η, 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 τώρα συζητάμε για το Θεσσαλικό κάμπο ναι. και αυτό το. Απλώ ξέρω ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και μια μεγάλη ανησυχία η ιστορία με τι μέλη. Και δεν υπάρχει παγκόσμια λύση ούτε τοπική λύση, ναι. ούτε εθνική. Αλλά α το προσπεράσουμε. Είναι ένα απ' όλα. Ένα από όλα λοιπόν. Οι παραγωγοί λοιπόν χρειάζονται καταρχήν την επίγουσα ε, αποκατάσταση ε, νούμερο ένα, να τους δοθούν άμεσα ουσιαστικές αποζημιώσεις που να μπορούν να τους βοηθήσουν να στηθούν στα πόδια τους γιατί είναι πληγέντες. Ε, και το δεύτερο είναι να γίνουν αναλύσεις στις περιοχές τους για κάθε παραγωγό να πάρει μία πληροφορία, μία ταυτότητα της κατάστασης. Και η πρότασή μας... Αναλύσεις, εδάφους. αναλύσεις σε εδάφους και νερού. Το αρδευτικό τους. Και άμεσα και συστηματικά και σε ένα βάθο χρόνου, γιατί δεν, αρκεί κάτι, δεν αρκούν κάποιε αναλύσει Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, χρειάζεται ένα βάθο χρόνου. Και η άλλη πρότασή μα για την επίγουσα αποκατάστασή του είναι η καλλιεργία των ψυχανθών. Τα ψυχανθή είναι τα λούπινα, τα κουκιά, τα ρεβίθια, τα μπιζέλια, τα οποία έχουν την ικανότητα να γονιμοποιούν το έδαφο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στο έδαφο, οπότε η καλλιέργεια των ψυχανθών. Με Κεντρική ε, χρηματοδότηση και κεντρική ενίσχυση και κεντρική πρόθεση yeah. θα βοηθήσει. Αυτά στην άμεση αποκατάσταση. Γιατί είπαμε ότι οι πληγέντε χρειάζεται καταρχήν να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το βιοπορισμό yeah. του, yeah. για να μην διαλυθεί ο παραγωγικό yeah. ιστό τη χώρα. Γιατί ο Θεσσαλικός κάμπο αφορά όλη τη χώρα. Ασφαλώ. Yeah. Ε, η δεύτερη ενότητα, είπαμε οι προτάσει μα δομούνται σε τρει ενότητε, αφορά του δέκα άξονε αναγέννηση τη αγροτική ε, παραγωγή στην περιοχή. Ε, οι άξονες λοιπόν αυτή είναι προτεραιοποίηση σε αγροϊκολογικές και φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Γνωρίζουν πολύ καλά οι γεωπόνοι, δεν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένοι οι γεωπόνοι. Ε, πρέπει να γίνει λοιπόν μια προτεραιότητα του Υπουργείου της τοπικής, της περιφερειακής ναι, ναι. ε, ηγεσία, έτσι ώστε να φτάσει αυτή η πληροφορία στους παραγωγούς. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει λιγότερα ε, φυτοφάρμακα περισσότερες φυσικές, ε, φυσική αντιμετώπιση ζυζανιοκτώνων, παραστοκτώνων, εντομοκτώνων, ε, 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 παρασίτων, μάλλον, ζυζανίων και εντόμων, εχθρών και ασθενειών, το οποίο μην ξεχνάμε ότι προβλέπεται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσα στην ευρωπαϊκή στρατηγική από το μας στο πιάτο. Μα σήμερα, με τον τρόπο, μάλλον μέχρι χθε, με τον τρόπο που γινόταν η... Παραστοποιείς και όλα αυτά τα αντιπαραστικά που λέτε και τα φυτοφάρμακα δεν ήταν σε ένα πλαίσιο που είχε θεσπίσει η πολιτεία και ήταν στα όρια του τα επιτρεπτά. Στα επιτρεπτά όρια, ε, τι σημαίνει επιτρεπτά, ως προς τι. Ε, υ, υ, υπάρχει αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησης, μια μεγάλη στρατηγική εξάρτηση της ελληνικής γεωργίας από εις ροές. Ναι. Κυρίω από φυτοφάρμακα και λοιπάσματα. Mm -hmm. Οπότε επιτρεπτό όριο σημαίνει μέχρι κάποια, κάποια εμέλουσία που επιτρέπεται ως προς τη υψηλή είναι ούτως ή άλλως. Ωραία. Άλλο. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι τα λιπάσματα. Mm -hmm. ε, εμάς η αλλως μας είναι σταδιακή απεξάρτηση από τα λιπάσματα και αντικατάστασή τους από μεθόδους χωριής λίπανσης. Η καλλιέργεια των ψυχανθών είναι ένα απτό ε, παράδειγμα, πολύ εύκολο για Ελλάδα, γιατί mm -hmm. μιλάμε για φασόλια και κουκιά και ρεβίθια, τα οποία έχουν πολλαπλά ωφέλη, πέρα του ότι λειτουργούν ω κλωριλίπανση, μπορούν να γίνουν πολύ ωραίο κτηνοτροφικό πρωτεϊνούχο φυτό για την κτηνοτροφία μα. Mm -hmm. Γιατί τα κτηνοτροφικά κουκιά, τα κτηνοτροφικά ρεβίθια και τα κτηνοτροφικά μπιζέλια μπορούν να αντικαταστήσουν τη σόγια που είναι εισαγόμενη, μεταλλαγμένη ναι. και καλλιεργημένη στον Αμαζόνιο. Δεν ναι φαντάζομαι ότι αφορά όλο το θεσσαλικό κάμπο, ότι θα Σαφώς φύγουν όχι. οι καλλιέργειε και θα, θα τα ψυχανθή. Εμεί δεν λέμε να φύγουν όλα και να μπουν τα ψυχανθή. Τα ψυχανθή μπορούν πολύ, πολύ ωραία να συγκαλλιεργηθούν. Τα ψυχανθή είναι μία λύση που γ το έδαφος με τρόπο που βοηθάει την ελληνική γεωργία να απεξαρτηθεί από τα λοιπάσματα. Γιατί τα λοιπάσματα έχουν και ένα άλλο πρόβλημα, η αλόγιστη και υπερβολική τους χρήση. Έχει το εξής, ναι. είδαμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένα ολόκληρο ε, οικονομικό σύστημα γύρω από τη γεωργία να καταραίει, με τα κόστη παραγωγή να εκτοξεύονται στα ύψη και τι αυξήσει αντίστοιχα στι τιμέ τροφίμων. Γιατί, Γιατί ο, η μεγαλύτερη εξαγωγή λοιπασμάτων είναι η Ουκρανία και η Ρωσία. Μόλι ξεκίνησε ναι. ο πόλεμο εκεί, ανέβη, εκτοξεύτηκαν οι τιμέ των λοιπασμάτων και αντίστοιχα εδώ δεν είδαμε όμως καμία κίνηση μείωση και σταδιακή απεξάρτηση από αυτή τη στρατηγική εξάρτηση. Ξέρετε, προσπαθώ να σκεφτώ σαν να ήμουν ένας από τους αγρότες της περιοχής. Δούλευα ένα προϊόν που ξέρω πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί. Έχω γεωρικά μηχανήματα που μπορούν να δουλέψουν το συγκεκριμένο προϊόν. Μπορεί να είναι βαμβάκι, μπορεί να είναι σιτάρι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και έρχεται κάποιο και μου λέει, κοίτα, άστο στην άκρη αυτό, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πιστούν οι ίδιοι καταρχήν ότι Υπάρχει μια εναλλακτική λύση η οποία μπορεί να είναι καλύτερη. Καθόλου εύκολα αν δεν γίνει προτεραιότητα Εθνική και τοπική αγροδιατροφική πολιτική. Mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν να γίνει προτεραιότητα πολιτική. Σημαίνει να, να πάει εκεί η χρηματοδότηση και η εκπαίδευση. Γιατί όπω είπατε, είμαι ένα παραγωγό ο οποίο τόσα χρόνια κάνω ένα πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Άρα για να κάνω το οτιδήποτε διαφορετικά χρειάζομαι στήριξη, χρειάζομαι ενίσχυση, χρειάζομαι εκπαίδευση. Διαρκή Α, και Από την άλλη, ό,τι παρήγαγε μέχρι χθε ο Θεσσαλικό Κάμπο και τροφοδοτούσε την ε, ε, ελληνική αγορά. Να πάμε, στο, να πάμε στο παράδειγμα του Βαμβακιού που αναφέρατε ναι. που είναι ένα κατεξοχήν, ναι. μια, κατεξο, μια καλλιέργεια χαρακτηριστική εκτεταμένη, εκτεταμένη ναι. στο Θεσσαλικό κάμπο. Το ζήτημα του νερού ε, είναι σίγουρα ε, υδρο, υδρο, υδρόφιλο. <laughs> υδρόφιλο, είναι σι, ε, σπαταλά νερό. Νομίζω από τις πλέον υδρόφιλε καλλιέργειες. Είναι σπαταλά νερό. Ποιο είναι το ζήτημα όμω επιπλέον, Ότι εδώ χρειάζεται η παραγωγή που έχουν αυτήν την σπάταλη σε νερό καλλιέργεια. Το 50% του νερού που σπαταλάτε, σπαταλάτε επειδή έχουν πρόσβαση σε νερό για πότισμα σε ακατάλληλες ώρε, σε ώρε που εξατμίζεται. Ναι. Εδώ χρειάζεται μια πολιτική ρύθμιση, ναι. μια έξυπνη κίνηση που δεν είναι καν Με το πρωί και το δεν είναι ριζοσπαστική ναι. αναδιαμόρφωση. Διότι έχουν πρόσβαση σε νερό εκείνη την ώρα. Χρειάζεται λοιπόν ένα εξορθολογισμό τη πατάλη του νερού, Ψυχανθή. ακόμα και για το βαμβάκι. Το αφήνουμε στην άκρη. Το είπαμε. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει ο Θεσσαλικός κάμπο σε μία μορφή που θα ήταν συμβατή με την πράσινη οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη απεξάρτηση από λιπάσματα ναι. και πρόθεση καλλιεργήσεων φυτοφαρμάκων, με, μείωση φυτοφαρμάκων, ενίσχυση της μελισσοκομίας. Αυτή είναι η δέκα άξονές μας, είναι ενίσχυση της μελισσοκομίας που έχει πάθει. Είμαστε σε επαφή με, και με τους συλλόγους τους επιμέρους, Φάρσαλα, Τρίκαλα, ναι. Λάρισα, αλλά και με την Όμση που είναι η Ομοσπονδία τους, το κεντρικό τους ε, 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 προτεραιοποίη, προτεραιοποίηση στην παραγωγή τροφής για ανθρώπους mm -hmm. και όχι για ζώα. Δηλαδή, καταρχήν να τρέφομαστε. Αυτέ οι ζωοτροφέ δεν είναι βασικέ σε μια περιοχή η οποία έχει μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή. Και αυτέ είναι βασικέ, αλλά εάν μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα ψυχανθή που λέγαμε πριν, ναι. ότι είναι δύο σε ένα και αυξάνουν τη γονιμότητα ναι. εδάφου, αλλά και μπορούν να λειτουργήσουν ω κτηνοτροφικό ναι. ε, φυτό ω κτηνοτροφική ε, καλλιέργεια θα έχουμε βοηθήσει και την κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους προς Έχει. μια κατεύθυνση που βάζουν, εξοικονομούν και χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Έχετε μια συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης, έχετε κοινοποιήσει τις προτάσεις σας, τις Οι προτάσ... συζητάτε. Οι προτάσει μας βρίσκονται στα χέρια φυσικά. Του, του Υπουργού και, και στα χέρια του Πρωθυπουργού και στα χέρια της Περιφέρειας κάναμε μια συνέντευξη τύπου στις 14 Νοεμβρίου εκπροσωπήθηκε και ο Δήμος και η Περιφέρεια και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ε, δεν ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση ακόμα ε, οι προτάσει μα βρίσκονται στα χέρια του κάθε φορά γιατί ό,τι δημοσιεύουμε ναι. δεν το δημοσιεύουμε ε, ναι. για να βρίσκεται και να ναι, υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Το δημοσιεύουμε γιατί θέλουμε να το δούμε να γίνεται έργο. Γιατί πιστεύουμε μετά από πολλή μελέτη που έχουν κάνει ή οι σύμβουλοι και η επιστημονική μας ομάδα mm -hmm. και έχοντας δει τα παραδείγματα αγροκτημάτων που λειτουργούν έτσι, ναι. ότι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα παράγουμε καλύτερα και ποιοτικότερα τρόφιμα, αλλά κυρίως θα παράγουμε με έναν τρόπο που δεν θα την κλιματική κρίση. Γιατί η κλιματική κρίση εκεί, και η υγειοργία είναι σε ένα φαύλο κύκλο. Εκεί πάμε, γιατί θέλω τα τελευταία λεπτά να τα αφιερώσουμε σε αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα. Ε, φαίνεται ότι η Μεσόγειο είναι ένα hot spot τη κλιματική κρίση. Είδαμε την περίπτωση του ελαιόλαδου πέρυσι. Η Ισπανία φαίνεται ότι φέτο θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Η δική μα χώρα και δεν ξέρω αν είναι μόνο το ελαιόλαδο. Πού πάει αυτή η ιστορία, πώς αναστρέφεται αυτή η ιστορία. Το λάδι είναι βασικό προϊόν σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Και από κάτω και από πάνω. Πώς αναστρέφεται αυτό, Η κλιματική κρίση είναι ανθρωπογενή. Είναι, ε, οφείλεται στα ορυκτά καύσιμα. Mm -hmm. Άρα, έχει λύση ανθρωπογενή. Mm -hmm. ε, πάυση των ορυκτών καυσίμων. Η, υγεωργία, η βιομηχανική εντατική γεωργία που εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα, γιατί τα λοιπάσματα χρειάζονται ορυκτά καύσιμα, ε, και όχι μόνο τα μηχανήματα, τα, τα φυτοφάρμακα. Ε, η γεωργία, λοιπόν, η οποία εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα, επιδεινώνει την κλιματική κρίση. Και είδαμε ε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα για τα οποία μας προειδοποιούν οι επιστήμονε δεκαετίες ναι. τώρα. Οπότε πράγματι η Μεσόγειο έχει πρόβλημα. Το είδαμε και με του παρατεταμένου καύσουνε. Το είδαμε και Δεν με. Δεν είναι τις κάτι όμω που πυρικαγές. μπορεί να διαδοθεί αύριο και μεθαύριο, κατά τα Αύριο και μεθαύριο, όχι. Ο καλύτερο χρόνο για να είχαμε ξεκινήσει ήταν πριν 30 χρόνια. Ναι. Ο επόμενο καλύτερο χρόνο είναι σήμερα. Ναι. Και ο αγροδιατροφικό τομέα. Είναι ξεχασμένο από τα σχέδια αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση, ενώ είναι κλειδί για το πώ μπορεί να αντιμετωπίσει. Και να δεν ξέρετε τι άλλο. Τώρα συζητάμε για το λάδι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αύριο. Μπορεί να μείνει το λάδι, μπορεί να είναι το στάρι. Επειδή να το είναι... βλέπουμε όμω να έρχεται ναι. και επειδή έχουμε προειδοποιηθεί δεκαετίε, δεν πολύ έχουμε πλέον δικαιολογίε. Γιατί την κλιματική ναι. αλλαγή πλέον είναι κλιματική κρίση, για την ακρίβεια είναι κλιματική κατάρρευση. Και υπάρχει και το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα τη κα... κατάρρευση τη βιοπικιλότητα. Ναι. Και αυτή η γεωργία που βασίζεται στι μονοκαλλιέργειε δεν έχει καμία προστασία στη βιοπικιλότητα και είναι το επόμενο τεράστιο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε, αν όχι ήδη έχουμε ξεκινήσει yeah. να το αντιμετωπίζουμε. Για να δούμε, πάντως φαίνεται ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω στα θέματα της διαχείριση διαχείρισης της κλιματικής κρίσης, ενώ οι διάφορες συμφωνίες του Κιώτου, του Παρισιού, τώρα από τη COP28... Ακόμα προλαβαίνουμε, θα... αλλά πρέπει να, να επιταχύνουμε μέσα τη επίγοντος, σαν, σαν να είναι επίγον, γιατί είναι. Δεν είμαι, δεν σίγουρος ότι έχουμε απόλυτη συνέστηση ως παγκόσμια κοινότητα το, 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 την ένταση του επίγοντος, τέλος πάντων. Λοιπόν,